Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας περιέγραψε τους στόχους του διασυνοριακού προγράμματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αλμοπίας. Πρώτο, να καταγράψουμε όλες τις χειμερινές αιστείες, καθώς εμείς να εκτοπίσουμε και να περιγράψουμε όλες τις παλιές υποδομές, είτε ενεργείς είτε ανενεργείς, καθώς επίσης και ένα δεύτερο στόχο που περιλαμβάνει τη θωράκιση της τοπικής και όχι μόνο της κοινωνίας απέναντι σε όλα αυτά τα χειμερινά φαινόμενα, πλημμύρες, διαβρώσεις, γεωλιστήσεις. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με την πόλη του Γεύγελη, που από την πίσω πλευρά συνορεύει μαζί μας, η οποία έχει παρόμοια προβλήματα, γιατί τις χειμερινές περιόδους και περιόδους πλημμυρικών φαινομένων θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όλων αυτών των υλών που κατεβαίνουν στις διαμέσου των τρεμάτων, των χυμάρων, στις πόλεις. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της κατεύθυνσης όλης αυτής της ύλης προς το θερμαϊκό και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Καταλήγοντας λοιπόν, ζητώ την έγκριση να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα που είναι διασυνολογική συνεργασία, που έχει όπως είπα δύο βασικούς στόχους που ανέφερα και ταυτόχρονα θα αναπτυχθούν συνεργασίες και συνέργειες με την απέναντι πλευρά. Ο κύριος Γιώργος Πασχαλίδης από τη Μείζωνα Αντιπολίτευση τάχθηκε υπέρ του έργου, διευκρίνησε όμως ότι πρέπει να παρακολουθείτε η εξέλιξή του. Είμαστε υπέρ της προσπάθειας για μια σωστή αντιπλημμυρική προστασία και εκείνης περιοχής αλλά και του κάμπου της κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό το σκεπτικό θα πούμε ναι σε αυτό το σχέδιο της πρότασης. Ωστόσο, όπως και στα προηγούμενα θέματα που αφορούν ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρία Πρόεδρε, η ένστασή μας είναι ότι μετά από την πρόταση δεν έχουμε κάποια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και πρόκειται για δράσεις οι οποίες κάνουμε στην πορεία. Λέμε ναι λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, αλλά θα θέλαμε να την παρακολουθήσουμε και στα διάφορα στάδια της, όχι μόνο ως ενημέρωση, αλλά και ως αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Κατά του έργου τάχθηκε η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των απαραίτητων έργων. Βεβαίως είναι από τα έργα τα οποία μόνο συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και να προταχθούν. Όμως πηγαίνουμε ανάποδα με την έννοια ότι αποσπασματικά γίνονται αυτά τα έργα. Υπάρχει ένα συνολικό προϋπολογισμό που μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα, αποτελεσματικότερα τα βήματα αυτά και γι' αυτό δεν συνενούμε. Τοποθετήσεις έκαναν και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Για να προστατευτούν δηλαδή και οι κατοικημένες περιοχές και οι παιδινές περιοχές, πρέπει πράγματι να προστατεύονται πρώτα οι ορεινές περιοχές. Έργα προστασίας σε αυτές και έργα βέβαια αναδασώσεων, φυτεύσεων κτλ. Είναι άκρως απαραίτητα. Και νομίζω ότι και τούτο το έργο, αυτή η δράση εντάσσεται έτσι σε όλη αυτή την αντίληψη. Και μακάρι να είχαμε ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα και υπάρχουν και άλλοι νομοί. Φέρνω στο μυαλό μου τον νομό Πυρελιάς που έχει πράγματι έρευνα φαινόμενα από χειμερικά έναντι, ας πούμε, σε χειμερικά φαινόμενα, με χυμάρους και τα λοιπά, από τις ορεινές περιοχές. Και ενδεχομένως και εκεί θα χρειαζόταν ένα αντίστοιχο έργο προστασίας. Και άλλοι νομοί. Θα συμφωνήσω λοιπόν με το έργο. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα το οποίο θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα. Δεν ξεχνάμε πως φτάνουμε ως εκεί να έχουμε πλημμύρες και να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Μέσα από το ότι για πολλούς το δάσος είναι καθαρά για την εκμετάλλευση, μέσα από το ότι ταρίζονται όλους τους ιδιώτες και μέσα από το ότι τα μνημόνια και όλη η πολιτική μας έπαιρνος εδώ ουσιαστικά έχουν διαλύσει κάθε υποδομή και κάθε προσπάθεια να υπάρχει πρόληψη. Είναι ένα έργο που αφορά τα σύνορα της χώρας μας και έχει άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Έχει άμεση σχέση με την Πέρια, έχει άμεση σχέση με την Χαλκιδική και με τη μόλι του περιβάλλον. Αρχικά και βασικά, εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την περίπτωση τώρα να δημιουργήσουμε τις μελέτες εκείνες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις λεκάνες οι οποίες θα καταστροφήσουν τα πρωτοτικά υλικά.
Κατά δεύτερο, έρχεται αμέσως από πίσω η αντιμετώπιση των χειμερινών πλημμυρικών φαινομένων, όπου υποβάλαμε και την πρόταση του ΕΣΠΑ.